μετά. Okay, so nobody wants to buy Greek bonds because Greeks will not pay back. We want 20%. The Greeks are lazy. The Greeks are tired. The Germans will always buy the bonds. Κανένας δεν παίρνει τα ελληνικά ομόλογα γιατί δεν θα τα πάρουν πίσω τα λεφτά, τους Έλληνες είναι τεμπέλητες κτλ. Πάντοτε όμως όλοι αγοράζουν τα γερμανικά ομόλογα. But something incredible do that. Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να πουλήσουν όλα τους τα ομόλογα. Πόσες από τις εφημερίδες σας το είπαν αυτό. Καμία. They issued 5 billion euro debt. Only 3.5 were sold. 1.5 the German government. Για 5 εκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια ομόλογα, μπόρεσαν να πουλήσουν μόνο τα 3,5 και το 1,5 αγκάστηκε να το πάρει πίσω η γερμανική κυβέρνηση. Now you ask your... But how many people know that? Πώς γίνεται να μην το ξέρετε αυτό. And you spoke about a volcano. Yes. How it is... That is, will appear. Yes, will appear. Prediction about not Greece. We know that Greece will go out of the euro sooner or later. But what is your general prediction about the whole eurozone system? My general prediction, and it's not just the eurozone, America, the job figure. Είμαι αυτή τη στιγμή και είναι σαν μια μηχανή που βρίσκεται σε παρατησμό. The Americans, sorry. Η γενική πρόβλεψη είναι ότι το σύστημα. The Americans. We are waiting. Πόσοι 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Two have gone. Ναι, μπει στο αμερικανικό χρέος, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το τρίτο είναι αυτό που κρατάει αυτή τη στιγμή στην επιφάνεια της γερμανικής τράπεζας. Ένα ηφαίστειο αυτή τη στιγμή και κάθε τόσο υπάρχουν ρογμές, τις οποίες προσπαθούν να τους βάλουν τραυμαπλάστα από πάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι από την ημέρα που αποφασίστηκε ότι το χρέος της Eurobank γίνεται δικό σας χρέος, έχουμε βγει από την οικονομική ιστορία όπως την ξέραμε μέχρι τώρα και τώρα είμαστε σε ακατοβράφητα νερά. Everybody knows it. Θα σκάσει, αλλά κανείς δεν ξέρει πότε, πώς και γιατί. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Ή ο Τζόναθαν συνέχεια για κρίση, αλλά εννοεί χρεοκοπία ή κρίση και με κάποιες άλλες έννοιες. We are talking about the day Greece exits. Everybody knows that the next panic will be Spain and Italy. Everybody will run out and take the money out of the banks. I was in Switzerland 3-4 months ago. It's like people tell me from before the war. Everybody is arriving with money, with bags of money to buy Swiss franc. Ο Πολ Κρούγκμαν, ο οποίος τον ξέρετε, έχει πάρει και το λεγόμενο Νόμπελ Οικονομίας, έχει επαναλαμβάνει διαρκώς ότι είναι αυτονόητο πως όταν θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ, την άλλη μέρα θα υπάρξει πανικός για την Ισπανία και την Ιταλία, όλοι θα τρέξουν να βγάλουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες και αυτό που είδα εγώ πριν από λίγους μήνες στην Ελβετία είναι ότι τα πράγματα είναι όπως ήταν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλοι φτάνουν εκεί πέρα με βαλίτσες γεμάτες χαρτονομίσματα. Για τα σώσουμε. Two things. Η τιμή του χρυσού πήγε στο ανώτατο των τελευταίων 6 μηνών. And in Switzerland, and I know this from personal experience. Ελβετία, σας το λέω από προσωπική γνώση, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θηρίδες σε τράπεζες και αυτοί που θέλουν νοικιάζουν θηρίδες σε ξενοδοχεία πλέον. Έβρισκε, μέχρι πριν από λίγα χρόνια έβρισκες με 250 ελβετικά φράγκα το χρόνο έβρισκες θηρίδες στις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή για να σου δώσουν θηρίδα θέλουν να τους κάνεις πρώτα απ' όλα μια κατάθεση μισού εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων. Για να σκεφτούν αν θα σου δώσουν θηρίδα. Δηλαδή τρέχει εκεί. Δεν μπορούμε να πω κάτι γιατί θα σκάσω. Όταν κάνουμε αυτές τις κινητοποίησεις, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Να κάνουμε κινητοποίησεις μεμονωμένα στις θέσεις εργασίας μας, αλλά να κάνουμε συγχρόνως κινητοποίησεις, συλλαλητήριο εμείς, συλλαλητήριο οι άνεργοι, πούντι, συλλαλητήριο τα μεγάλα μηχανοκίνητα των αγροτών που κλείναν άλλοτε το δρόμο για ψιλβίδημα και τώρα δεν έρχονται μαζί μας την ίδια μέρα που κάνουμε ένα συλλαλητήριο. Την ίδια μέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα είναι τα κόμματα, όπως λέει και ο Σπύρος Ραυτόπουλος. Γιατί δεν συντρέχουν στο λαό που από κάτω τα πρωτοβάθμια κάνουν. Γιατί την ίδια μέρα δεν βγαίνουν οι ταξιτζίδες, οι φορτηγατζίδες και η ταβαρέα καρδιγίνα.
μια επισήμανση και συγχρόνως μια πρόταση. Η επισήμανση μου είναι ότι κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν. Ακόμα και τα κόμματα της αριστεράς μιλάνε για σύντροφοι, 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 αλλά στη μάσα τη χάψα και τον πόλεμο, ο καθένας είναι μόνος του για πάρτι του. Πρόταση. Έρχεται όλος ο Σεπτέμβριος, είναι ένας μήνας κινητοποιήσεων. Γενική απεργία 27-28 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω, 3 ώρες τάσης απεργίας μεθαύριο την Τετάρτη και ούτω καθεξής. Να κηρυχτεί την ίδια μέρα που θα είναι η πανελλαδική απεργία, να κηρυχτεί και μέρα χωρίς αυτοκίνητο και μέρα χωρίς αγορές. Μπορούμε να το κάνουμε μία και μόνο μία μέρα, να μην ψωνίσουμε ούτε μία μαστίχα από το περίπτερο, οι πάντες. Σε αυτή την απεργία να λάβουν μέρος ακόμα και τα περίπτερα. Το πέτυχαν στη Σουηδία. Ήταν τα πάντα κλειστά. Μπορούμε μαζί με το κάλεσμα του κόσμου να κατεβεί για να διαμαρτυρηθεί για τα αιτήματά του. Συγχρόνως να τον πείσουμε να μην πάρει ούτε το αυτοκίνητό του, ούτε καν να πληρώσει το εισιτήριό του στο λεωφορείο, να μην ψωνίσει τίποτε από τα μάρκετ. Θα πονέσουν ή δεν θα πονέσουν. Θα αντιληφθούν ότι ο κόσμος μπορεί να αυτοοργανωθεί. Και για τους μετανάστες. Γιατί δεν μιλάμε ξεκάθαρα ότι είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας και δουλεμπόρων που δημιουργούν τις κρίσεις στις χώρες τους ώστε να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι και κάποιοι του συστήματος τους στηρίζουν το να μείνουν εδώ. Πριν από 6 χρόνια πιάστηκε το καράβι κάτω στην Πάτρα με 8,5 εκατομμύρια ζευγάρια αθλητικά παπούτσια με 10 δολάρια τιμολόγιο μόνο. Αυτοί είναι ονοί της νύχτας. Στηρίζουν αυτούς τους μετανάστες, τους καημένους τους μετανάστες, που στην ουσία οι νονοί θα τους πάρουν όλα τα λεφτά που θα βγάλουν και θα τους δώσουν το πολύ πολύ 5 ευρώ στο χέρι, ένα πιάτο φαΐ, το οποίο θα είναι και λίγο, και θα τους στηβάξουν 25-20 άτομα σε ένα δωμάτιο για να ζήσουν. Είναι σύγχρονοι δουλεύτοροι. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά... Ποιος τον πάει να τα πει αυτά. Από πού έρχονται, ξέρετε ότι αυτά όλα φτιάχνονται στην Ιταλία από Κινέζους χωρίς χαρτιά. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι πια αυτάρκη στα τρόφιμα. Δεν τρώμε ελληνικά προϊόντα, δεν δινόμαστε ελληνικά. Πρώτη χώρα σε εξαγωγές τρόφιμων είναι η Ελλάδα. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν παράγουν. Η Ελλάδα είχε παραγωγή το 2010 μέσα στην Ελλάδα. Και μιλάμε μόνο για τα δικαιώματα. 230 δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Είμαστε από τις πιο πλούσιες χώρες του πλανήτη. Δεν είναι θέμα ότι δεν παράγουμε. Παράγουμε πολύ λιγότερο από όσο θα μπορούσαμε να παράγουμε. Και θα δουλέψουμε για το κράτος. Όχι βέβαια. Θέλουμε να παράγουμε και θέλουμε να δουλέψουμε. Αλλά αυτό που λένε ότι η Ελλάδα είναι φτωχή χώρα δεν ισχύει απλούστατα. Δεν ισχύει. Το κατακεφαλή εισόδημα ήταν 23.000 ευρώ το 2010. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια 4 ατόμων έχει σχεδόν 100.000, αν μοιραζόταν ίσα το εισόδημα, θα είχε σχεδόν 100.000 εισόδημα μια οικογένεια 4 ατόμων. Το πρόβλημα είναι στη διανομή, δεν είναι ότι δεν παράγουμε αρκετά. Είναι ότι τα εκμεταλλεύονται, τα παίρνουν οι καπιταλιστές. Από 10 κότερα και 10 ελικόπτερα. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και τώρα πια ακόμα και τα μεσαία στρώματα έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Λοιπόν, πρέπει, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να κλείσουμε, γιατί σε 5 λεπτά κλείνουν αυτόματα τα φώτα εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνω μια ενημέρωση για κάποια γεγονότα που γίνανε χθες που θέλω στους σκουριούς Χαλκιδική. Ναι. Καταρχάς, η αξία του χρυσού είναι και μέτρο της έλλειψης εμπιστοσύνης που υπάρχει στην οικονομία. Δηλαδή, όσο αισθάνεται ότι η οικονομία πάει κατά διαόλου, η αξία του χρυσού μεγαλώνει. Και αυτό το τεράστιο ψηλό που αναφέρθηκε δείχνει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, οπότε είναι εντελώς λογικό οποιοδήποτε υποστηρίζει την κατασκευή αυτών των ορυχείων, αν παραβλέψουμε ότι καταστρέφει το περιβάλλον και αν παραβλέψουμε ότι τίποτα δεν μένει στο δημόσιο αλλά πηγαίνει έξω. Εκτός από ένα μικρό φόρο, αυτός ο φόρος θα μπορούσε να ισχύει μόνο αν η οικονομία σου δεν θα πηγαίνει κατά διόλου. Δηλαδή, αν στρώσει η οικονομία, η αξία του χρυσού θα πέσει. Αυτό είναι μια επισήμανση. Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι χθες στις υπουργές είχε 19 δημιουργίσμα ελικόπτερων αριθμογραφική για 1.000 κατοίκους και λίγους στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε το μέγεθος.
Αυτοί δηλαδή όπου φέρανε για την έκθεση εδώ πέρα, το Σάββατο, προσεβάσανε πάνω στην Αγγλική. Όσοι θέλαμε να πάμε εκεί πέρα, είχαμε μπλόκα. Ήταν αντιτρομοκρατικοί με κουκούλες, μας πέραμε τις κάμερες. Φτάσαμε στην Ιερισσό, πήγαμε με αγροτικά μέσα από το δάσος, κάναμε μια ώρα για να φτάσουμε. Ήταν 19 δημιουργίες με τρίτσα. Δεν ξέρουμε πόσες άλλες ήταν. Πέσανε τόνοι χημικών, ήταν όλες οι ευθείες βολές. Δηλαδή, οι πλαστικές σφαίρες, ας πούμε, είναι τελείως δευτερεύουσες όταν όλος σηκώνει αυτό το πράγμα και σου ρίχνει στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ήταν μια κατάσταση που δεν την κατέγραψε κανένας. Όπως επίσης και πριν από δύο εβδομάδες το Κυλκής, που με άλλη λογική, εκεί είναι ένα συλλαλητήριο που συμμετείχαν οι τρεις βουλευτές του Κυλκής και από τα τρία κόμματα, σύσσωμη η πολιτική, η εκκλησία, βγήκε ο Αρχιμανδρίτης, δεν ξέρω, η Πάντης, την πιο μεγάλη πορεία του Κυλκής τα τελευταία 30 χρόνια, ενάντια στα μεταλλεία, ούτε αυτό το είπε κανένας. Όπως αντιλαμβάνεστε, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να μαθαίνει κανείς από τα επίσημα κανάλια. Είναι πλήρης κούτα, α πούμε. Τίποτα. Ναι, μου το είχε πει αυτό. Δεν υπήρχε ανάγκη να πέσουν πλαστικές σφαίρες γιατί πετούσαν τα δάκρυγόνα με ψευτή. Δεν πέτουν και ο βομβίνας. Θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν ευθεία. Υπάρχει γιατρός. Η πλαστική σφαίρα, στην ουσία, αν χτυπήσει σκληρό σημείο, το σπάζει. Αν χτυπήσει το κρανίο, ο άνθρωπο σκοτώνεται. Ναι, τα δακρυγόνα με αυτό που μπορεί να χειρότερα. Οι πλαστικέ σφαίρε που λένε. Ορίστε. Η τηλεόραση έδειξε μόνο το λότο. Δεν μπορεί να σου πει μόνο το λότο. Δεν σε βάζει κάποιο βάσο και ρίξανε μολότο. Βέβαια δεν το πιστεύω γιατί έχω μια επαφή με τους ανθρώπους εκεί. Αλλά η τηλεόραση επιλεκτικά έδειξε μόνο το μολότο. Δεν μπορεί να κρυώσει να πέσει. Ήταν συνεχείς ευθείες βολές. Η παραπληροφόρηση είναι μέσα στο δάσο. Λοιπόν, λίγη συνεδρίαση και ευχαριστούμε. Jay Shaw's work, which I'll talk to you about more tomorrow, is that